Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή, πρώην υπουργό και υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Προγραμματισμένη συνέντευξη, κύριε Παπά, για άλλο λόγο. Yeah. Θα είχαμε εκλογές. Αλλά και με δική σας πρωτοβουλία, χθες το πρωί αποφασίστηκε να μην γίνει η εκλογική διαδικασία. Αυτονόητο κατά τη γνώμη μου. Αλλημονώ μας. Μπροστά σε αυτά που βλέπουμε, κάντε μας ένα σχόλιο για αυτό που βλέπουμε. Και ενώ είμαστε σε εξέλιξη, να πούμε ότι δυστυχώς. Δεν ξέρω, κοιτάξτε, δεν μαθαίνουμε καλά πράγματα. Εδώ έχουμε μια συμπτώματα κλιματικής κατάρρευσης, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το ξέραμε, δεν γνωρίζαμε. Τώρα, εν προκειμένου, από ό,τι έχω καταλάβει, εδώ πέρα έχουμε ένα φαινόμενο για το οποίο είχαμε προβλέψεις από την Παρασκευή την περασμένη, και το οποίο ξεκίνησε από Δευτέρα και ολοκληρώθηκε Τετάρτη αργά, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Άρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες του τύπου ήταν απότομο, δεν γνωρίζαμε κτλ. Το δεύτερο είναι το ποιες είναι οι προτεραιότητες της πολιτείας συνολικά. Δηλαδή τώρα πρέπει να κάτσουμε να δούμε πόσα και ποια έργα είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης που είναι αντιπλημμυρικά και τι ήταν αυτό το δημοσίευμα που γύρισε τα site και τις εφημερίδες η πληροφορία, ότι απεντάσσονται αντιπλημμυρικά στο τέλος του προηγούμενου μήνα, στο τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Απεντάσσονται αντιπλημμυρικά έργα. Λέτε ότι δεν έχει να κάνει με την χοντρότητα του φαινομένου. Λέω ότι έχει να κάνει και με ελλειπή προετοιμασία, λέω ότι το φαινόμενο είναι σφοδρό, αλλά για το ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν έχει οργανόγραμμα, δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να είναι και λίγο πιο λεπτομερείς στις εξηγήσεις τους άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, άκουγα τον κύριο Αγοραστό στο κανάλι σας πιο νωρίς και αναρωτιόμουν ποιος είναι περιφερειάρχης τα 12 τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε ότι μια γραφειοκρατία προσδιορίστη η οποία τον εμποδίζει τι να κάνει ακριβώς. Δηλαδή, στη Θεσσαλία είναι ο πρώτος κρατικός λειτουργός. Με κονδύλια, με δυνατότητα να σχεδιάζει, να προτεραιοποιεί, να υλοποιεί. Όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα γενικότερα στη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια και είχαμε και τον Ιαννό πριν τρία χρόνια. Ακριβώς τρία χρόνια ήταν σε εξέλιξη. Εντάξει, εγώ το έλεγα και το πρωί, Νίκο μου. Το έλεγα και το πρωί. Και κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό και εσείς να το κοιτάξετε ως κόμμα που είστε ακόμα εξουσία κτλ. Ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να ξεκινάει ένα έργο, να πούμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά. Να ξεκινάει ένα έργο το 2023 και να, μέχρι να γίνουν οι μελέτες, οι διαγωνισμοί, οι προσφυγές. Τα ξέρεις αυτά πολύ καλά. Μόλις, τα ξέρω, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για καθαρισμούς ρεμάτων αξίες, ας πούμε, κόστους 500.000. Οι καθαρισμοί ρεμάτων, ναι. Όχι. Ναι, πρέπει να είναι αμέσως και δεν υπάρχει. Ναι, αλλά δεν έγιναν. Εντάξει. Είμαστε τρία χρόνια μετά τον Ιαννό. Ήταν τέτοιες μέρες που εγώ, ο Σπύρτης και ο Ζαχαριάδης πήραμε εντολή νωρίς το πρωί να πάμε στην Καρδίτσα, η οποία είχε πλημμυρίσει. Έτσι. Και λίγες μέρες μετά. Εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, μισό δις αντιπλημμυρικά. Μηδένει στο πηλίκο. Δεν γίνεται έτσι. Διότι αν δείτε και του κύριου Αγοραστού το σχεδιασμό και την κατανομή κονδυλίων, άκουσα τον κύριο Κουρέτα, τον υποψήφιο περιφερειάρχη, να τα λέει εχθές, 3 εκατομμύρια για επικοινωνία, 9 για αντιπλημμυρικά σε όλη την προγραμματική περίοδο. Δεν ξέρω, το θεωρούμε λογικό αυτό? Όχι, δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Να μας ενδιαφέρει που λέει και ο κύριος Μητσοτάκης η επικοινωνία και όχι η ουσία. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί ποιος μας έφταιγε, ας πούμε, που δεν έχει καταθέσει η χώρα επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνου πλημμύρας? Έκανε μια ερώτηση ο κύριος Κόκαλης. Έκανε ο Πέτρος ο Κόκαλης στην Ευρωβουλή καταπήγουσα ερώτηση. Το οποίο τι λέει η Ευρωπαϊκή, γίνεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Έχει χτυπήσει καμπανάκι, διότι δεν έχει καταθέσει η χώρα τους επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Τι είναι χάρτες κινδύνου πλημμύρας? Τι είναι αυτά δηλαδή που δεν ξέρω. Από εκεί που κατεβαίνουν τα νερά, πρέπει να έχεις τις λεκάνες απορροής, δηλαδή εκεί που μαζεύονται, και ποιος είναι ο κίνδυνος προς τα που θα διοχετευτούν εάν υπάρχει υπερχείληση. Αυτό που έλεγε το πρωί. Έτσι, λοιπόν. Αυτό που έλεγες το πρωί, που αν έχεις αυτό, μπορείς με έναν τρόπο να απεγκλωβίσεις, να κενώσεις. Μα δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Να αδειάσουμε και όλο το Θεσσαλικό κάμπο, επειδή υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει, όχι, που έχουμε Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας χωρίς οργανόγραμμα. Δεν είναι έτσι. Θα προετοιμαστούμε. Βεβαίως υπάρχουν φαινόμενα για τα οποία πρέπει να προετοιμαστούμε και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ούτε λεφτά γλιτώνουμε και βεβαίως πρέπει να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά να αντιμετωπίσουμε και ανθρώπινες απώλειες. Και θέλω να κάνω μία έκκληση. Τώρα να, λέτε. Να υποθεί η αλήθεια τώρα. Να μην κρύβεται κανένας. Να δούμε ποια είναι η κλίμακα, ποιος είναι ο αριθμός αγνοωμένων και να μην γίνει εκεί μία επικοινωνιακού τύπου διαχείριση.
για να περάσει το Σαββατοκύριακο και σε ό,τι μας αφορά δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω από τώρα, να μπούμε στο Λούκι για τις ευθύνες θα τα πούμε μετά. Όχι. Ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις διάσωσης θα συζητάμε και για τις ευθύνες, διότι έχουμε δει και στο παρελθόν να μπαίνει και η αντιπολίτευση σε αυτή την λογική, να σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας και να μην έχουμε βάλει το δάχτυλο στο Θεωρείτε ότι επιχειρησιακά, επειδή έχετε διατελέσει κεντρικές θέσεις ευθύνης, έγινε ένα φαινόμενο, πλημμύρισε εκεί ο Παλαμάς και η Καρδίτσα ξημερώματα. Τους έπιασε τον ύπνο τους ανθρώπους, αφήνω την πρόληψη απ' έξω. Θα μπορούσε να εμπλακεί ο κρατικός μηχανισμός πιο νωρίς, θα μπορούσε να παρέμβει ο στρατός. Γιατί το λέω, συναισθηματικά φορτισμένος το μεταφέρω, ελπίζω να είμαι και αντικειμενικός. Βλέπω δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα εδώ ανθρώπων που λένε παιδιά είμαστε 24 ώρες και παραπάνω μέσα στο νερό, βρεγμένοι, πάνω στα τραπέζια, γέροι άνθρωποι, άνθρωποι με προβλήματα υγείας, παιδιά που περιμένουν. Θα μπορούσε να είναι πιο γρήγοροι. Ο μηχανισμός εμφανίστηκε, έτσι δεν είναι ρε Δημήτρη, το μεσημέρι νομίζω. Μεσημέρι. Και μετά το μεσημέρι. Θεωρεί θα μπορεί να υπάρχει εμπλοκή του μηχανισμού πιο νωρίς. Θα μπορούσε να πω το πω αλλιώς. Μα δεν θα έπρεπε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ ως τηλεθεατής ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού είδα ότι υπάρχει προαναγγελία για το φαινόμενο από την Παρασκευή. Το φαινόμενο ξεκίνησε τη Δευτέρα και διαπιστώσαμε την Πέμπτη, μία εβδομάδα μετά, ότι κάποιοι εγκλωβίστηκαν. Εντάξει, αν αυτό δεν το λες. Λοιπόν, για μισό λεπτό να μιλήσει τον κύριο Μουσίτσα. Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε, κύριε Γιώργο. Γιώργο. Έπεσε γραμμή, θα επανέλθουμε. Αυτοί είναι άνθρωποι. Δεν έχουν νερό. Δεν έχουν φαγητό. Μπορεί να έχει πέσει η στάθμη του νερού ενδεχομένως πλέον, αλλά δεν έχουν τα βασικά να κινηθούν. Και ξαναλέω, θα μπορούσε να εμπλακεί ο στρατός πιο νωρίς. Ζητάω και την τεχνοκρατική εμπειρία σας. Στη διαχείριση. Μα προφανώς θα μπορούσα. Αν υπήρχε αξιολόγηση ότι τα μέσα της πολιτικής προστασίας δεν είναι επαρκή για την κλίμακα του φαινομένου, προφανώς και θα μπορούσε. Προφανώς και θα μπορούσε και δεν έγινε. Δηλαδή, γιατί το ρωτώ, κύριε Παπά. Λέει, δεν μπορούν να μπουν οι βάρκες οι μικρές, δεν είναι θάλασσα. Έχει φερτά υλικά από κάτω, έχει πράγματα και ξέρω εγώ, και είναι μεγάλη η κόντρα του ρέματος. Οκ, το καταλαβαίνω. Δεν έχει μηχανήματα ο στρατός που αυτά τα. Το μηχανικό του στρατού, από ό,τι ξέρουμε τώρα, θα εμπλακεί. Θα εμπλακεί και βεβαίως υπάρχουν και των ειδικών δυνάμεων οι βάρκες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και σε πιο αντίξωες συνθήκες. Επαναλαμβάνω όμως, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ γρήγορα την κλίμακα του φαινομένου μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε. Εδώ βλέπουμε στέγες οι οποίες είναι στο ύψος των 3 μέτρων ή και παραπάνω πολλές φορές. Γιατί από κάτω. Εγώ θα ήθελα από τις αρμόδιες αρχές να πούνε την αλήθεια γρήγορα. Κύριε Μουσίτσα, καλημέρα. Ναι, γεια σας. Για πείτε μας. Στον Παλαμά είστε? Ναι, είμαι στον Παλαμά. Πώς είναι η κατάσταση? Τι κατάσταση είστε? Δεν σας ακούω καθόλου. Σε τι κατάσταση είστε, λέω, πείτε μας. Υπάρχει νερό παντού. Ναι. Σε μερικά σημεία. Μπορεί να περπατήσει με μπότες ή κάποιο όχημα να περπατήσει. Σε κάποια σημεία μπορεί να είναι και 2 μέτρα. Πώς τη βγάλατε το βράδυ? Πάνω σε διόροφα και ταράτσες. Σε ταράτσες, με κρύο, βρο και τα λοιπά, έτσι. Να ρωτήσω. Όποιος μπορούσε να είναι πιο ζεστά, τυχερός ήταν. Για πόσους ανθρώπους έχετε εικόνα εσείς ότι είστε μαζεμένοι εκεί κάπου? Σε κάθε σπίτι είναι από 3-4 οικογένειες που μπορεί να ήταν στεγνό. Να ρωτήσω, νερό έχετε, φαγητό έχετε? Φαγητό δεν έχουμε, νερό δεν έχουμε, ρεύμα δεν έχουμε. Αυτοκίνητα δεν κυκλοφορεί τίποτα, έχουν σταματήσει όλα, έχουν καταστραφεί όλα. Έχουν πλημμυρίσει μέχρι τον ουρανό όλα τα αυτοκίνητα. Βαριά οχήματα και αυτά δεν μπορούν. Τραχτέρια και αυτά έχουν πάρει νερό στα ηλεκτρονικά και δεν δουλεύει τίποτα. Να σας ρωτήσω κάτι. Από κανένα μόνο μπορεί να κινηθεί. Πείτε μου κάτι, εσείς τώρα για να φύγετε, καταρχήν θέλετε να φύγετε ή θέλετε απλώς βοήθεια εκεί πέρα, νερό και φαγητό και τέτοια? Πρώτα απ' όλα θέλουμε νερό. Μάλιστα. Και μετά το φαγητό. Μάλιστα. Να φύγετε δεν θέλετε πάντως? Πού να πάμε, δεν έχουμε που να φύγουμε, γιατί εμείς φιλοξενούμαστε εδώ και είμαστε από το ορφανά. Όχι, να φύγετε εννοεί ο Δημήτρης ότι από θέλετε κύριε, παιδε, να έρθετε να σας πάρει. Να σας πάρουν, να σας πάνε. Να σας πάνε κάπου. Όχι, όχι. Όχι, εδώ θα μπορούμε να μείνουμε εδώ. Απλώς δεν έχουμε νερό και φαγητό.
Το πρόβλημα είναι ότι έχει καταστραφεί συνολικά η περιοχή. Δεν, μπορώ, ναι, δεν ξέρω αν είναι λειτουργικό όλο το περιβάλλον εκεί. Το δεύτερο έχει να κάνει, σωστικά συνεργεία έχετε δει εκεί. Την πολιτεία την έχετε δει με έναν τρόπο να είναι παρούσα εκεί. Ναι, υπάρχουν ελικόπτερα και πάνε να σώσουν ανθρώπους εκεί που έχει 2 μέτρα και 2,5 μέτρα νερό. Είναι πάνω στις στέγες, είναι... Ναι. Έχετε υπόψη σας αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, που είναι αγνοούμενοι, που πάσχουν από υποθερμία, μπορεί. Που κινδυνεύουν, πού. Μπορεί, γιατί... Μπορεί, λέτε. Λοιπόν... Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Πάμε να δούμε την κυρία Χαρά Πετροπούλου. Τη βλέπουμε από χθες το πρωί. Yeah. Κύριε Παπά, η κυρία Πετροπούλου είναι μια γυναίκα η οποία εμένα από το πρωί το λέω. Παλεύει, κακομύρα, μου θυμίζει αυτά που λέει, αυτό που λέει ο ποιητής, είναι χρέος μου να σώσω όλο τον κόσμο. Δικό μου χρέος. Λοιπόν, ελάτε κυρία Πετροπούλου, καλημέρα. Σε τι κατάσταση είναι στον Παλαμά, να θυμίσω. Είναι η γυναίκα που μας μετέφερε την εικόνα. Έβλεπε απέναντί της ένα σπίτι που έχει καταρρεύσει με ένα 80χρονο μέσα. Και έλεγε ότι μάλλον... Και χθες το βράδυ άκουγε φωνές δίπλα της με υπερήλικες γυναίκες να κλαίνε κραυγάζοντας για βοήθεια. Την καλημέρα μου. Τι, πώς είναι τα πράγματα, κυρία Πετροπούλου? Πού είστε τώρα, πάλι στην... Ακούστε με να σας πω. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι ότι στο κεντρικό του δρόμο του χωριού αρχίζει και πέφτει το νερό. Περνάνε μόνο τραχτέρ, βέβαια. Εγώ σε λίγο θα βάλω τις γαλότσες μου και θα βγω για να δω τι μπορώ να σώσω. Έχει πέσει στάθμη του νερού. Έχει πέσει πολύ αισθητά. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στους 50 πόντους σίγουρα. Καλό είναι παραπάνω. Αυτό. Καλό είναι αυτό. Μέχρι το απόγευμα θα έχει φύγει. Χθες το βράδυ λοιπόν να σας ενημερώσω να γνωρίζουν τι έχει συμβεί και τι έχει γίνει. Το μόνο που έμεινε για να σώσουν ανθρώπους ήταν η βάρκα των ΕΜΑΚ. Μέσα στη νύχτα ενώθηκαν όλοι οι χωριανοί μου και πήραν τα τραχτέρ γιατί... Ίσως με άκουσαν, ίσως άκουσαν, γιατί βγήκα όταν κλείσαμε το τηλέφωνο, βγήκα και φώναζα, ανέβηκα πολύ ψηλά στο σπίτι και φώναζα κάντε υπομονή, πείτε σε ασφαλή σημεία. Και ξεκινήσανε με τα τραχτέρ και βρέθηκαν 11 άτομα πάνω σε μία πλατφόρμα με ένα μωρό παιδί, όπου ίντουσαν από το πρωί που άρχισε το νερό να έρχεται επάνω στην πλατφόρμα για να μπορέσουν να σωθούν σε υψηλό σημείο. Τι πλατφόρμα εννοείται, τι πλατφόρμα? Η πλατφόρμα για μας είναι ένα πολύ μεγάλο τροχύλατο με 6 ρόδες όπου εκεί βάζουμε το βαμβάκι όταν το μαζεύουμε. Αυτά υπάρχουν και ανέβηκαν πολύ... πάνω, τι λέτε το. Ανεβήκανε πάνω 11 άτομα με ένα μωρό παιδί, το οποίο διασώθησαν παίρνοντας με το τραχτέρ και πηγαίνοντας προς τα μέσα για να βρούνε σταθερό σημείο να τους πάνε. Βρέθηκαν άνθρωποι μέσα στα σπίτια οι οποίοι φώναζαν, αυτούς που άκουγα εγώ τους περισσότερους τους βρήκανε, αλλά υπάρχουν ακόμη πληγές πολλές και άνθρωποι εγκλωβισμένοι οι οποίοι ακούγονται. Αυτή τη στιγμή περνάνε πάνω από 4 ελικόπτερα πάνω από το Παλαμά. Τις γυναίκες που φώναζαν χθες το βράδυ που σας άκουγα να λέτε στην Εύα την Αντωνοπούλου. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Για περιμένετε, κυρία Πετροπούλου, για μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε και άλλο ένα θεματάκι τώρα. Με ποιον... Πάμε στην Ειρήνη τη Δήμου. Για πάμε μισό λεπτό να μιλήσουμε την κυρία Δήμου, γιατί έχουμε θέμα με την Έγκυο. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμου είχε σπεύσει και βρει, είχαν στείλει ένα γιατρό για μια Έγκυο που βρισκόταν σε συνθήκες δύσκολες, αφυδατωμένη. Ελάτε, κυρία Δήμου. Μόλις επικοινωνήσαν μαζί μου, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να κατεβεί το ελικόπτερο να πάρει την εγκυμονούσα. Είναι κρίσιμη η κατάστασή της. Είναι στον Παλαμά, μιλάμε για τον Παλαμά. Έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Είναι μέσα στο κέντρο, στο Franklin, στην καφετέρια, μέσα στο στενό. Είναι στο Franklin, λοιπόν, στην καφετέρια, στο κέντρο του Παλαμά, όπου είναι μία Έγκυο σε πολυκατοικία, μονοκατοικία. Τι είναι εκεί, ξέρετε? Είναι στον πρώτο όροφο. Στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας υπάρχει μία Έγκυο. Γυναίκα, αφυδατωμένη, τα πράγματα δεν είναι καλά, λέτε. Μας ενημέρωσε ο γυναικολόγος ότι πρέπει να μεταφερθεί τώρα, χθες για την ακρίβεια, στο νοσοκομείο η κοπέλα. Είναι μαζί της ο γυναικολόγος? Όχι, προσπαθούν και επικοινωνούν από τηλέφωνο. Επικοινώνεις τηλέφωνο. Προφανώς είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Πρέπει να πάει το ελικόπτερο τώρα. Ακριβώς. Ξαναλέω, καφετέρια Franklin, στο στενό μέσα, στο κέντρο του Παλαμά, εκεί υπάρχει μια Έγκυος γυναίκα. Που επισημαίνεται ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Πρέπει να σπεύσουν οι αρχές εκεί. Λοιπόν, κυρία Δήμου, θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε, κυρία Δήμου. Κυρία Πετροπούλου, μας ακούτε? Έχω να πω ότι...
ότι αυτό πρέπει να... Και τον άνθρωπο τον οποίο φιλοξενώ εγώ, η κυρία, πρέπει να φύγει για το νοσοκομείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε πρώτο να το πω. Αυτή η γυναίκα, επειδή τη γνωρίζω, έπρεπε όντως να είχε φύγει χθες. Και σου και να άκουγα και τις περισσότερες. Ναι, να άκουγα τις περισσότερες φωνές, διότι 8 η ώρα, 8 και... σταμάτησαν όλες οι εναέριες βοήθειας από πάνω μας. Και άκουγα τους ανθρώπους να φωνάζουν και δεν ήξερα τι να κάνουν. 8 η ώρα και μετά δεν πετάνε τα ελικόπτερα το βράδυ, ειδικά για διασώσεις. Εδώ που τα λέμε δεν πετάνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα που ξεκίνησαν το πρωί με 10 ελικόπτερα, πρέπει να μαζέψουν τον κόσμο γρήγορα. Τώρα πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να φύγει ο κόσμος γρήγορα, γιατί ακόμη και η. Μισό λεπτό, κυρία Πετροπούλου. Εσείς μας λέτε ότι είναι μισό μέτρο το νερό. Δείτε είναι λίγο, συγγνώμη κυρία Πετροπούλου, συγγνώμη σας διακόπτω, δείτε λίγο από το χάρτη της Google, είναι το σημείο που είναι η έγκυος γυναίκα, το βρήκαν τα παιδιά το control στο Google, Γεωργία αυτό είναι το κόκκινο, εκεί, το, κόκκινο είναι το κόκκινο στίγμα στην Πινέζα, έτσι. Λοιπόν, εδώ στην Πινέζα, όπως δείχνει η Γεωργία Ελληνάρδου εδώ, είναι το σημείο ακριβώς στο οποίο βρίσκεται μια έγκυος γυναίκα, κάνουν έκκληση οι άνθρωποι, τέλος πάντων, είναι μια έγκυος γυναίκα που είναι τόσες ώρες αφυδατωμένη, με υποθερμία φαντάζομαι, σε συνθήκες δύσκολες, πρέπει να υπάρξει μια άμεση ανταπόκριση του μηχανισμού εκεί. Πώς να το κάνουμε. Τι λέτε κύριε Παπά. Προς τα εκεί πιστεύω δεν θα έχει τόσο πολύ νερό. Κάποια στιγμή. Να σας πω, εφόσον έχει 50 πόντους που μας είπατε, σε 50 πόντους περπατάει ο άλλος, δηλαδή, εκτός και αν είναι γέρος, γριγιά, παππούς, ο άλλος. Αυτή τη στιγμή βλέποντας άνθρωπο να περπατάει στον δρόμο μου μπροστά, είναι μέχρι το γόνατο. Και είναι αρκετά ψηλό σαν εμένα συγκεκριμένα. Μέχρι το γόνατο, παιδιά, δηλαδή είναι πια προσβάσιμο. Εντελώς προσβάσιμο. Και με τα πόδια. Και με τα πόδια. Και με τα μηχανήματα, πώς θα λένε, τα αυτοκίνητα. Μόνο με τραχτέρ και μόνο με. Εδώ που βλέπω εγώ, μόνο με τραχτέρ. Και η αέρια μπορεί να κατέβει. Μήπως είστε λίγο ψηλά. Μήπως είστε λίγο ψηλά και είναι πιο κάτω, είναι περισσότερο το νερό. Και όταν είναι έτσι, δεν παιδιά, νομίζω, πρέπει να μπουν και στα σπίτια να δουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Αυτό θα βγω να κάνω. Σας είπα, θα φορέσω τις γαλότσες και θα βγω. Δεν και να μας πάρετε τηλέφωνο, κυρία Πετροπούλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λοιπόν, εντάξει, κυρία Πετροπούλου, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, μία κουβέντα, κύριε Παπά. Τι συνθήκες είναι. Τώρα εντάξει. Υπάρχει το ζήτημα του συνολικότερου σχεδιασμού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ υλικούς και ανθρώπινους πόρους πρέπει να τους διοχετεύσουμε στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα όλων των υποδομών πια. Διότι ξέρετε και οι υποδομές οι οποίες δεν έχουν προβλήματα λειτουργίας, ενδεχομένως να μην έχουν σχεδιαστεί για τέτοιες κλίμακες. Εδώ νόμιμα. Τα λέμε, ναι. Έτσι δεν είναι. Το δεύτερο είναι ότι επί του συγκεκριμένου έχουμε μία ολιγορία, η οποία είναι χαρακτηριστική. Μάλιστα. Εάν υπήρχαν οι εκτιμήσεις από την Παρασκευή το βράδυ. Μα υπήρχαν. Ότι, με αυτό λέμε. θέλω να πω, καταγράφονται οι εκπομπές. Αλλή μόνο δεν ξέρω πότε αντέδρασε η ΕΜΗ επίσημα. Δεν το έχω κοιτάξει για να είμαι ειλικρινής. Αλλά γνώριζε το Πανελλήνιο ότι έρχεται το φαινόμενο. Το φαινόμενο ξεκίνησε Δευτέρα, ολοκληρώθηκε Τετάρτη. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο στρατός πιο νωρίς. Προφανώς εδώ υπήρχε κάποιο πρόβλημα συντονισμού με την πολιτική προστασία. Είναι άλλο όλο βάνερο. Ναι, άλλο ένα πρόβλημα της έλλειψης οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο μπορεί να έχει μυστικά κονδύλια, αλλά δεν έχει οργανόγραμμα. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε και θα τα φέρουμε και στην Βουλή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, πάμε.